Ο αέρας είναι αρκετά δυνατός, τριάρι γεμάτο προς 4. Θερμοκρασία 17,2-18 βαθμούς. Να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτό τη δοκιμή μας. Πάμε. Πάμε να κάνουμε τη ρύθμιση της πηξίδας. Έχουμε συνδεθεί στο αεροσκάφος με την εφαρμογή απευθείας. Ήδη βλέπω 7 δορυφόρους. Λοιπόν, πάμε εδώ, Compass Calibration. Όπως είπαμε, κρατάμε μακριά κινητά και γενικότερα μεταλλικά αντικείμενα την ώρα της ρύθμισης του γυροσκοπίου της πηξίδας. Με συγχωρείτε. Πατάμε Compass Calibration. Press Calibrate. OK. Περιστρέφουμε το αεροσκάφος έτσι, βλέπουμε ότι τα LED άλλαξαν πίσω πράσινα, στρίβουμε προς τα κάτω, περιστρέφουμε και έτσι. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να το απενεργοποιήσουμε προκειμένου οι ρυθμίσεις να αποθηκευθούν και να ολοκληρωθεί το καλυμπράρισμα. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το χειριστήριο. Έχουμε ενεργοποιήσει το αεροσκάφος, ενεργοποιούμε και το χειριστήριο και συνδεόμαστε στο Wi-Fi access point του χειριστήριου, στο relay δηλαδή. Περιμένουμε τώρα εδώ να εμφανιστεί. Συνδέθηκε στο drone, θα αποσυνδεθούμε από εκεί. Περιμένουμε το controller να εμφανιστεί. Συνδεόμαστε, συνδέθηκε, μπαίνουμε στην εφαρμογή Enjoy Fly, σύνδεση στο αεροσκάφος, λογικά πρέπει να έχουμε FPV σήμα, ναι, μας το λέει κιόλας, το gimbal το βλέπω λίγο, ναι. Ας δοκιμάσουμε πάλι να συνδεθούμε. Προφανώς το gimbal στην αρχικοποίηση δεν κάπου βρήκε κάτω και δεν ολοκλήρωσε σωστά την αρχικοποίηση του, γιατί δεν ήταν κάθετο. Τώρα βλέπω εδώ, ναι, προσπαθεί, στρίβει από εδώ, στρίβει από εκεί. Κάποιο θέμα έχει, το βλέπω και παίζει δεξιά-αριστερά, ενώ πριν δεν είχε. Ίσως το επηρεάζει ότι δεν είναι απόλυτα επίπεδο το έδαφος, οπότε θα το βάλω εδώ πάνω στη θήκη να δούμε μήπως το βοηθήσει αυτό. Βλέπω εδώ, προσπαθεί, από εδώ, από εκεί, οπ, τώρα είναι εντάξει. Μάλιστα. Τώρα το βλέπω, είναι εντάξει. Άρα, εάν το gimbal δεν έχει αρκετό χώρο ή βρίσκει κάπου στην αρχικοποίησή του, να το ξέρετε ότι μετά δεν θα καλυμπραριστεί σωστά και θα είναι στραβός ο ορίζοντας. Οπότε πάμε να ξανασυνδεθούμε. Ο αέρας δυναμώνει, δυστυχώς. Μετά από πάρα πολύ καιρό, σχεδόν 3 εβδομάδες που έβρεχε συνέχεια, έβγαλε αυτό το λίγο ήλιο σήμερα. Για να δούμε. Ωραία. Καλό τον βλέπω τον ορίζοντα. 7 δορυφόρους, θα περιμένουμε λίγο να κλειδώσει περισσότερους, αν γίνεται. Λοιπόν, ready go λέει τώρα ουσιαστικά ότι σε position hold είμαστε εντάξει, 8 δορυφόροι. Οριακά είναι, θα έλεγα. Ας ξεκινήσω την καταγραφή βίντεο.
δορυφόροι ξεκινάμε την καταγραφή. Ξεκίνησε. Πάμε και ο Θεός βοηθός. Παλεύει τον αέρα. Έχει κάποιες αυξομοιώσεις στο βαρόμετρο. Θα το στρίψω λίγο προς τον αέρα, γιατί ο αέρας είναι νοτιάς. Κρατάει όμως τη θέση του. Πάμε μια βόλτα λίγο στο γήπεδο, σιγά σιγά, να δούμε. Παλεύει πάντως στον αέρα, αλλά οπωσδήποτε δεν βοηθά. Δεν το περίμενα να έχει να σηκώσει ξαφνικά τόσο αέρα, τουλάχιστον πριν δεν είχε. 8 δορυφόρους. Δοκιμάσουμε return to home λίγο πιο ψηλά, στο 60% η μπαταρία. Κάνουμε μια πανοραμική. Παλεύει βέβαια τον αέρα, κρατά τη θέση του, αλλά είπαμε είναι μικρό αεροσκάφος. Για να δούμε, ενεργοποιούμε return to home και ο Θεός βοηθός. Υποθέτω τώρα θα πρέπει να πάει 30 μέτρα ύψος, είναι ήδη στα 22. Ανεβαίνει, στρίβει, να δούμε που θα βρεθεί. Προχωράει. Με τριάρι γεμάτο τεσάρι, βλέπετε και το βίντεο πιστεύω πως είναι. Κατεβαίνει. Η πηξίδα του συγκεκριμένου δυστυχώς είναι παλαιού τύπου, όπως και το GPS, και αυτό επηρεάζει την πτήση. Προσγειώθηκε όμως, τουλάχιστον ήρθε. Ωραία, σταματάμε το return to home. Μάλιστα, αρκετά καλό για τα δεδομένα του. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιεί GPS και πηξίδα της εποχής του CX-20, δηλαδή 4 κοντά 5 ετών. Δυστυχώς η JJRC για να εξοικονομήσει χρήματα έκοψε από παντού, και ένα από αυτά τα σημεία που έκοψε είναι το σύστημα GPS. Τώρα θα προσπαθήσω να πετάξω με την εφαρμογή, οπότε θα αποσυνδεθώ από το χειριστήριο για να δείξουμε τα flight modes, βασικά το orbit και το follow me, όσο κρατάει ακόμα η μπαταρία. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την εφαρμογή. Ξαναμπαίνουμε στο wifi. Σύνδεση. Ωραία. Συνδέθηκε. Πάμε και στην εφαρμογή μέσα. Δεν νιώθω ιδιαίτερα άνετα, το έχω πει και άλλες φορές αυτό, να πετάω με εφαρμογές, αλλά το συγκεκριμένο δεν λειτουργεί διαφορετικά για τα Intelligent Flight Modes. Πρέπει να πετάξετε με το κινητό, άλλος ένας περιορισμός. Λοιπόν, position hold λέει 10 δορυφόρους, ωραία. Ξεκινάμε την καταγραφή βίντεο. Γράφει, ωραία, πάμε. Αυτόματη απογείωση. Για να μην έχω κόντρα τον ήλιο, σταθερό δείχνει. Safe flight, αλλάζουμε το flight mode από position σε track, και τώρα λογικά βλέπει το κινητό. Βεβαίως δεν βλέπω τώρα εδώ, λέμε, αυτό λέμε ότι δεν μπορώ να το. Να έχω ρύθμιση και το gimbal μια στιγμή, έτσι να κοιτάζει προς τα εμένα. Ναι, για κάποιο λόγο τώρα εγώ πάω προς τα εδώ, στρίβει και αυτό προς τα εκεί, για να δούμε. Στα 5 μέτρα ύψος έχει, αλλά δεν κάνει track εμένα. Ίσως πρέπει να το ενεργοποιήσω το track αφού πρωτίστως το στρίψω προς τα εμένα, για να δω.
position λέω, αλλά δεν ακούει τώρα. Δεν το βλέπω να ακούει. Α. Μάλιστα, δεν βλέπω να ακούει η εφαρμογή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Για να δοκιμάσω πάλι ξανά Orbit. Orbit κάνει μόνο του μία περιστροφή. Το gimbal μπορώ να το ρυθμίσω προς τα επάνω. Ναι. Σχετικά σταθερό. Ας βγούμε από το Orbit, ας βγούμε σε position mood. Ωραία, έχω έλεγχο. Έχω. Για κάποιο λόγο δεν είχα πριν το virtual stick. Δεν έπαιζε. Στο φέρω προς τα εδώ. Λοιπόν, με έχει. Ωραία. Ενεργοποιώ τώρα το track. Και του λέω στα 6 μέτρα ύψος. 6 μέτρα είναι. Περίπου. Αν και παλεύει τον αέρα, για να δούμε. Φαίνομαι στο κάτω μέρος. Πάει βέβαια λίγο γρήγορα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν πάω προς τα εδώ, στρίβει. Προσπαθεί να με κρατήσει στο πλάνο, αλλά είπαμε, είναι μεγάλο μειονέκτημα αυτό το ότι δεν μπορείτε να έχετε αυτά τα moods με το χειριστήριο. Τώρα ας πούμε θα πρέπει να πατήσω εγώ πάνω στην οθόνη εδώ πέρα για να ενεργοποιήσω το gimbal, το κουμπάκι του gimbal κάπου εδώ είναι, για να βγει και να μπορέσω να ρυθμίσω το gimbal με την εφαρμογή να με βλέπει. Καληνύχτα. Παρ' όλα αυτά παίζει το track. 40% η μπαταρία. Λοιπόν, ας ενεργοποιήσουμε και το Orbit μία τελευταία φορά. Orbit κάνει μόνο το εδώ πέρα μία περιστροφή. Δυστυχώς ο αέρας δεν μας βοηθά καθόλου. Μα καθόλου. Παρ' όλα αυτά παίζει και αυτό. Ωραία position. Δεν έχει κάτι άλλο να δοκιμάσουμε. Ας κάνουμε ένα τελευταίο return to home, να δούμε αν θα έρθει πάλι στη θέση του ή θα πάει κάπου αλλού. Λοιπόν, απογειώνεται τώρα, πηγαίνει στα 30 μέτρα ύψος. Το βίντεο γράφει. Ωραία. Κατεβαίνει. Μειώνει λίγο την ταχύτητα του, η αλήθεια είναι, στο κατέβασμα, οπότε μάλλον δουλεύει και ο αισθητήρας εγκύτητας που έχει στο κάτω μέρος, στο optical flow. Καλύτερα αυτή τη φορά. Είπαμε, η πηξίδα του είναι παλαιού τύπου, οπότε αυτό επηρεάζει σημαντικά την ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε κάποιο θέμα. Η μπαταρία είναι στο 40%. Μπορώ να δοκιμάσω αν είναι με το χειριστήριο ή μάλλον καλύτερα έτσι όπως είμαστε τώρα, για να το πιστεύουμε πάνω, να κάνω άλλη μία, να το σηκώσω, να δούμε πόσο θα κρατήσει. 12 δορυφόρους μέχρι να προσγειωθεί. Ας δώσω λίγο throttle, γιατί μάλιστα. Όταν κόβει λίγο αέρας, ηρεμεί. Είναι τα έξπο του λίγο δυνατά, προφανώς για να ανταπεξέλθουν στο, να το κάνουν τέλος πάντων πιο ευέλικτο, πιο ευκίνητο λόγω του μικρού του μεγέθους. Παρ' όλα αυτά κρατά τη θέση του με μια μικρή έτσι διακύμανση. Στο 20% η μπατάρια. Τρίβω προς τα εδώ, 10%, ήδη ανάβει το πράσινο LED πίσω, κάνει μία με μπλε που σημαίνει ότι low power warning μας έχει δώσει ήδη,
Αλλά δυστυχώς ο Άρας με φοβίζει λίγο στο πώς θα αντιδράσει. Οπότε θα το προσγειώσω. Okay. Μάλιστα, 10% η μπαταρία. Γύρω στα 7 με 8 λεπτά δηλαδή. Αναμενόμενο, γιατί η μπαταρία δεν νομίζω ότι είναι 1000 mAh όπως λέει. Όπως και να έχει. Αυτή ήταν η δοκιμαστική πτήση του JJRC X9 Χείρων. Ένα αεροσκάφος το οποίο μου είχε αφήσει ανάμεικτα συναισθήματα. Θα δοκιμάσω σε κάποια φάση να το ανοίξω, να δω αν μπορεί να βελτιωθεί κάτι στο θέμα του GPS και της πηξίδας. Εκτιμώ ότι μπορεί, γιατί η πλακέτα του πρέπει να είναι ίδια με αυτή του C-Fly Dream, οπότε ίσως το βελτιώσουμε λίγο. Στην παρούσα φάση δεν το συνιστώ σε κάποιον παντελώς αρχάριο, διότι μπορεί να το ξαφνιάσει. Θα το ξαφνιάσει μάλλον σίγουρα σε κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιος είναι intermediate ή λίγο πιο προχωρημένος, δεν θα έχει θέμα με το συγκεκριμένο. Η κύρια δυναμία του είναι η πηξίδα, που όπως είπαμε είναι παλαιού τύπου και επηρεάζεται σημαντικά από γεωμαγνητικές παρεμβολές, και το πολύ αργό GPS. Ελπίζω ότι εκεί ίσως μπορούμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις. Θα ακολουθήσεις και άλλο κάποιο βίντεο σίγουρα, όταν το ανοίξω για να το μοντάρω. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Παρακαλώ κάντε like και subscribe και καλή συνέχεια. Γεια σας!